ξέρεις τον Alex Jones? Είναι ένας επαγγελματίας συνωμοσιολόγος στην Αμερική, με εκπομπή και ακροατήριο, λέει, τις πιο αδικαιολόγητες αρλούμπες, αλλά ο κόσμος του τον πιστεύει. Πρόσφατα ο δικηγόρος του παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι ο ίδιος δεν είναι ακατάλληλος για την κηδεμονία των παιδιών του, επειδή αυτό που παρουσιάζει στις εκπομπές του είναι ένας ρόλος για πλάκα. Και μετά συνέχισε να κάνει τα ίδια και τα θύματα του παραμένουν εκεί. Δεν τα αφορούν οι αποκαλύψεις. Είναι εκεί. Πιστεύουν αυτά που θέλουν να πιστέψουν και δεν θα τους αλλάξεις τη γνώμη, γιατί οι διάολε έχουν δικαίωμα στην άποψή τους και τα γεγονότα δεν πρόκειται να σταθούν εμπόδιο ανάμεσα στα θύματα και τις αντιλήψεις τους. Και τώρα ερχόμαστε σε μερικές από τις πιο γνωστές κατηγορίες των fans της συνωμοσίας. Τους πιο φανατικούς αναγνώστες του εβδομαδιαίου περιοδικού Η Συνωμοσία και Εγώ. Τους πιο σταθερούς πελάτες απαταιώνων όπως ο ψευτογιατρός Andrew Wakefield και ο προαναφερθής Alex Jones, ο οποίος συμβαίνει να εκτιμάται βαθιά από τον αγαπημένο μας πρόεδρο Τραμπ, που μας πονάει, ναι, ξέρουμε. Το οποίο δεν σημαίνει τίποτα, καθώς όποιος την χάνει τις εκτιμήσεις του πλανητάρχου, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κακός άνθρωπος. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ εκτιμά τον Jones ως δημοσιογράφο, δηλαδή ως άνθρωπο που ενημερώνει κόσμο. Αυτό το λέω επειδή μπορεί να είχες καμιά αδικαιολόγητη αισιοδοξία για την ανθρωπότητα σήμερα, για να επιστρέψεις λίγο στα συγκαλά σου. Ακούς για αεροψεκασμούς, ακούς για τους άκρως επικίνδυνους αντιεμβολιαστές, που με επικεφαλής τον έτερο προαναφερθέντα Andrew Wakefield και με φιλότιμες ακούραστες προσπάθειες, ήδη μετράνε αρκετά θύματα σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι, δεν θα κατηγορήσουμε την Ιλαρά, αλλά τους φίλους της που της επέτρεψαν να ξαναεμφανιστεί. Τελευταία ακούς και για κόσμο που πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη και επιστρατεύουν ένα σωρό μαθηματικούς τύπους και βίντεο και θεωρίες και εικασίες και έχουν τόση σιγουριά και αλαζονία για τις θέσεις τους που αυτό από μόνο του πρέπει να τους έχει φέρει αρκετό κόσμο στο μαγαζί. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία βέβαια προσθεθήκαμε στο group στο Facebook από άλλους. Γιώργο Κάργε Μακελάρη, εσένα κοιτάω. Για λόγους σαδισμού, ψυχαγωγίας ή και δημιουργικότητας, όπως εξηγήθηκε ο Γιώργος στη δική μου περίπτωση. Για να κάνω δηλαδή κανένα βίντεο. Δεν θα προσπαθήσω να εξηγήσω για ποιο λόγο αυτές οι ομάδες συνανθρώπων μας έχουν τόσο άδικο, που δεν έχει καν πλάκα να προσπαθήσουμε να τις σατιρίσουμε, ειδικά τους εγκληματίες που σκοτώνουν παιδιά με έμεσο τρόπο, αφήνοντας το ανοσοποιητικό τους σύστημα στη μοίρα του. Δεν θα προσπαθήσω επειδή τα έχουν εξηγήσει άλλοι πολύ καλύτερα από όσα θα μπορούσα εγώ, οι οποίοι είναι και σαφώς περισσότερο αρμόδιοι σε επιστημονικά θέματα. Αυτό που θέλω να ψάξω είναι το τι μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος ο οποίος χλεβάζεται ανελέητα όταν εκφράζει αυτές τις ιδέες, αλλά συνεχίζει και επιμένει πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά, με ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά ότι έχει δίκιο. Δεν είναι τυχαίο που πίσω από κάθε τέτοια πλεκτάνη εναντίον των κοιμισμένων προβάτων ανθρώπων υπάρχει ένας πανίσχυρος οργανισμός ο οποίος πασχίζει για την παγκόσμια εξουσία, χωρίς να υπολογίζει τους αφυπνισμένους, αποφασισμένους ερευνητές του Google και του YouTube. Η νέα τάξη πραγμάτων, οι φαρμακοβιομηχανίες, η NASA, οτιδήποτε, αρκεί να είναι τεράστιο, γιατί θέλουν ο αντίπαλός τους να είναι μεγάλος και ανίκητος. Για να αξίζει να τον πολεμήσουν, γιατί τότε ο θρίαμβος θα είναι πολύ μεγαλύτερος όταν αποδειχτεί η υποτιθέμενη αλήθεια. Γιατί τους αρέσει και ο ρόλος του outsider, που ανεβαίνει ψηλά και θριαμβεύει πέρα από κάθε προσδοκία και λέει «Σας τα έλεγα». Επίσης, με μεγάλη ευκολία κατηγορούν τους αντιπάλους τους ως πληρωμένους και ξεπουλητάρια. Επειδή ο τσαρλατάνος και δολοφόνος Andrew Wakefield, με τις υποτιθέμενες έρευνες που έχουν καταρριφθεί πάμπολες φορές από κανονικούς γιατρούς, προφανώς δεν έγινε βαθύπλουτος με τα βιβλία που πουλάει, ας πούμε. Το ίδιο και ο Alex Jones, αλλά είναι πολύ βολικό να απορρίπτεις τους συνομιλητές σου ως ξεπουλημένους. Όχι ότι δεν υπάρχουν και οι αφυπνισμένοι, οι οποίοι παραθέτουν τα επιχειρήματα, τα στατιστικά, τα οποία συνήθως είναι ψευδή ή επιλεγμένα προσεκτικά έτσι ώστε να στηρίζουν τις θέσεις. Και τέλος πάντων, δεν σταματάνε να αγωνίζονται για να πείσουν τον κόσμο για πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και είναι φανερό. Γιατί αν κάποια από αυτές τις θεωρίες αποδειχτεί αληθινή, τότε όλα είναι πιθανά και ταυτόχρονα τίποτα. Είναι σαν να πηγαίνεις στο στοιχηματζίδικο και να ποντάρεις ότι ο Νέστος Χρυσούπολης, η ποδοσφαιρική ομάδα δηλαδή, θα πάρει το κύπελο συνομοσπονδιών Κεντρικής Αμερικής στο βόλεϊ φέτος. Και έχεις μια θεωρία που αποδεικνύει ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα είναι πουλημένες, δεν παίζουν δίκαια, είναι συνεννοημένες. Αλλά όταν αυτό αποκαλυφθεί, τότε ο Νέστος και όχι ο Απόλλων Τιχουάνας ή η Αστραπή Σαν Σαλβαδόρ θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο λόγω έλλειψης ομάδων στις άλλες κατηγορίες, στα άλλα αθλήματα και στις άλλες υπήρους. Και δεν ξέρω αν μπορούν να χαμπαριάσουν. Όταν έχεις μάθει να αντιμετωπίζεις κάθε αντίπαλο στοιχείο με την πεποίθηση ότι οι απαταιώνες είναι πουλημένοι και λένε ψέματα, αυτό είναι. Δεν αλλάζεις γνώμη με τίποτα μετά. Λες και ότι έχεις δει έναν που θεραπεύτηκε από τον πολλαπλό ολικό καρκίνο τρώγοντας γρασίδι τρεις φορές τη μέρα,
Και εντάξει, τελείωσε. Άσε τους πουλημένους επιστήμονες να χτυπιούνται. Σαν θρησκόληπτοι, που τις περισσότερες φορές η θεωρία της επίπεδης γης συνοδεύεται από μπόλικο θρησκευτικό φανατισμό, που συμπληρώνουν τα κενά στα διάφορα επιστημονικά ερωτήματα, λέγοντας ότι το έκανε ο Θεός και δεν μπορείς να καταλάβεις. Εγώ που έχω ξυπνήσει και δεν είμαι πρόβατο, εγώ ξέρω την αλήθεια και έχω τα επιχειρήματα, και όταν αποκαλυφθεί η συνωμοσία, όλα όσα ξέρουμε ότι είναι αληθινά θα τεθούν υπό αμφισβήτηση. Αυτό είναι το χέρι μου ή μήπως όχι? Πώς ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι άλλο? Γεια σου, Περιστερή. Ίσως οι συνωμοσιόφιλοι φίλοι μας έχουν την ανάγκη να αισθανθούν ότι η ύπαρξή τους μετράει τόσο πολύ που όλοι οι κακοί από τις ταινίες του James Bond έχουν συσπηρωθεί για να αποκρύψουν την αλήθεια από τον απλό κόσμο. Ψεκάζουν από τα αεροπλάνα, εμβολιάζουν με επικίνδυνες ουσίες. Λένε ότι για καλά υπάρχουν άλλοι πλανήτες, ενώ η Γη είναι σαν μια ζαμπονόπιτα και καλύπτεται από έναν θόλο. Εντάξει, τουλάχιστον όσο τα λένε και τα κρατάνε για τον εαυτό τους, δεν βαριέσαι. Ας πούμε ότι όλοι μας έχουμε τις παραξενιές μας, άσχετα αν δεν είναι σε τέτοιο βαθμό. Οι δολοφόνοι που αρνούνται τα εμβόλια όμως πρέπει να σταματήσουν τη δράση τους. Προσπαθούν να σκοτώσουν όσο γίνεται περισσότερο κόσμο που δεν μπορεί να εμβολιαστεί, αποδυναμώνοντας την ανοσία της αγέλης, η οποία προστατεύει τα πιο αδύναμα μέλη. Μετράνε ήδη πολλά θύματα, αδικαιολόγητα πολλά. Και πρέπει να τους σταματήσουμε. Αυτά. Τέλος. Κάνε subscribe, ξέρω εγώ, αν θες να βλέπεις κι άλλα βίντεο.